Πάμε μέχρι την εφημερίδα Μακελιό να πούμε την καλησπέρα μας και στον δημοσιογράφο τον Στέφανο Τοχείο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Θίξατε, ανοίξατε πολλά θέματα, πολλά ζητήματα. Και όχι όλα, γιατί έχουμε σήμερα πολλά πάρα θέματα, πολλά. Δικαστήρια, δίκες θεατρικές, απονομή βραβείων Όσκαρ ενώπιον ακροατηρίου και εισαγγελέων, η Αλίκη Βουγιουκλάκη που έκλαιγε, η Τζένι Καρέζη που υποκρινόταν, ο Γιάννης Οκουτάρης και οι μελανοχήτονες του Ιωάννου Μεταξά και αποκαλύψεις οι οποίες έρχονται και οι οποίες δημοσιοποιούνται και το πρωί στην εφημερίδα. Βεβαίως, γιατί πρέπει κάποια στιγμή, Στέφανε, με συγχωρείς. Θέλω να προχωρήσω, γιατί αλλά έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις. Να πούμε και μισό λεπτό, Στεφανάκο, να πούμε και την καλησπέρα, σε παρακαλώ, και στον Περικλείο Σταυριανάκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει σήμερα, ένας εξαιρετικός νομικός. Στέφανε, θέλω να πω, επειδή το είπες, πρέπει κάποια στιγμή να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, αγαπητέ μου Στέφανε. Και επειδή και η εφημερίδα και η εκπομπή του τη δω κάνει αυτή τη δουλειά, την έντιμη δουλειά, δεν λέει ψέματα, πρέπει λοιπόν να πούμε καθαρά ότι ο Γιάννης ο Μπουτάρης, όχι ο Κύρης Καρανίκας που λέει ότι ήταν ακροδεξί που το χτύπησαν, είναι ο ορισμός του ακροδεξιού, διότι ήταν μέλος της 4ης Αυγούστου του Κωνσταντίνου Πλεύρη, που ιδρύθηκε το 1960 μαζί με τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, μαζί με τον Κώστα τον Κιλτίδη και μαζί με και άλλα ονόματα τα οποία μπορώ να τα ραδιάζω όλο το βράδυ εδώ πέρα. Να σας πω και ποιος έγραψε, κυρίες και κύριοι, και τη μουσική της 4ης Αυγούστου, αν θέλετε. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Θέλετε να σας πω κι άλλα? Μπορώ να λέω όλο το βράδυ. Επειδή καθόμαστε και πολλές φορές έχουμε μαστρώει η επικαιρότητα με τη Σοφία και τον Σπύρο και τον Στέφανο και δεν τα λέμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όλα αυτά να μπουν στη θέση τους. Στέφανε. Να πούμε, Αντώνη, ότι η εφημερίδα προβαίνει σε μια σημαντική ιστορική αποκάλυψη το πρωί, αποκαλύπτοντας όλες τις πτυχές της παρουσίας του τότε μελανοχήτωνα και σημερινού δήμαρχου Αριστερούλη, Προοδευτικούλη, δήθεν Κατασκοπούλη και προστάτη ξένων συμφερόντων, γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια παρουσία η οποία ξεκάθαρα υπονομεύει το εθνικό συμφέρον και είναι προστάτης ξένων συμφερόντων. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην μας πει κανένας τώρα ότι δεν είναι ο Γιάννης Μπουτάρης υπηρέτης ξένων συμφερόντων. Είναι υποκινητής διχασμού και υπηρέτης ξένων συμφερόντων. Την εποχή λοιπόν που ανέφερες, και θα τα δούμε το πρωί αραδιασμένα με ιστορικά στοιχεία και μαρτυρίες, ο κ. Μπουτάρης ήταν από τους συχνούς σταμόνες και επισκέπτες στα γραφεία της 4ης Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και εκεί υπάρχουν μάρτυρες που μπαίνουν σπίνα και καρφί στο μάτι του αγράμματου Συμβούλου Στρατηγικού Συνδυασμού του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Πρωθυπουργού. Αλλά, αν θες την πεποίθησή μου και την εκτίμησή μου, Αντώνη, ο Μπουτάρης ήταν θητευτός τότε. Ήταν δουλειός ύπος. Έπαιζε βρώμικο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Είχε παρισφρήσει μέσα για να υπονομεύει αυτή την οργάνωση και να κατασκοπεύει. Μια ζωή ήταν ρουφιάνος. Μια ζωή είχε το ρόλο του δοσύλλογου. Μια ζωή είχε το ρόλο του υποκινητή της διχόνοιας και της βίας και του δικασμού. Και σήμερα είναι ο ξεκάθαρος, στιγνός υπηρέτης ξένων αλότριων συμφερόντων σε μια Θεσσαλονίκη, στην οποία επιχειρείται μια σλαβό ψευτομακεδονική διείσδυση με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούν να κάνουν αυτό που θέλουν και επιχειρούσαν τόσα χρόνια. Βούλγαροι, κομιτατζίδες και Σλάβοι. Θέλω, κυρίες και κύριοι, μεγάλη διείσδυση στη Μακεδονία, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Να πάμε... Ο υποκινητής αυτών των συμφερόντων είναι ο κ. Μπουτάρης. Να πάμε και στον Περικλή Σταυριανάκη για να μπούμε στο θέμα, γιατί το θέμα αυτό έχει πολύ ψωμί, κ. Σταυριανάκη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά, όπως νομίζει ο κόσμος. Διότι ο κ. Μπουτάρης ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε τους πόντιους όλου του κόσμου. Κύριε Μιλωνάκη, τα πράγματα είναι απλά. Με συγχωρείτε, λέει. Θα τα πούμε. Κατά της βίας είναι όλος ο κόσμος. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Έτσι, δεν χρειαζόμαστε να τα λέμε συνέχεια. Εκείνο που λέμε όμως είναι το εξής. Λες. Και ότι ήταν λάθος που χτυπήσαν έναν μεγάλο άνθρωπο. Λάθος για τον κάναν ήρωα. Μισό. Λες λοιπόν δημόσια ότι εγώ χέστηκα που σφάξανε αυτούς τους 353.000. Δεν το βάζουμε και χάνουμε χρόνο, το έχουμε βάλει 10 φορές. Ναι, αυτό είπε ο Μπουτάρης. Και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν κάνουν μια γιορτή για να τιμήσουν αυτούς για τους οποίους εκείνος χέστηκε. Και πάει εκεί και πριν απ' όλα του λένε τι, φύγε.
και ξανά φύγε. Και κάτι του λένε και κάτι άλλα, προδότη και κάτι τέτοια. Και μετά εν χορό ένας σημαντικός αριθμός αρχίζει να λέει φύγε, φύγε. Κύριε Σαυριανάκη, έβελε, είστε ένας έγκριτος, μισό λεπτό. Και φτάσαμε εδώ. Αυτό δεν είναι θέμα εισαγγελέα όταν λέει για τη μνήμη των νεκρών 353.000 περίβληση νεκρού, σας το λέω. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αν δεν είναι αυτό, τι είναι? Και ρωτώ τον κύριο εισαγγελέα, τον κύριο Τσόγκα, θα περιλάβει στη δικογραφία και το θέμα αυτό του κυρίου Μποτάρη? Διότι αυτό ήταν το θέμα. Δεν είδα εγώ, το είπαμε χθες με τη Σοφία, το είπαμε με τον Σπύρο, δεν είδα εγώ κανέναν άλλον Πόντιο ή κανέναν άλλον παριστάμενο εκεί από την πολιτική και ηγεσία και αιρετούς και τα λοιπά να τον βρίζουν και να τον κάνουν οι Πόντιοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσετε, να δείτε όμως, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Ραβίνος ο Φριζής, εναντίον του Μποτάρη. Ναι, αυτόν τον άνθρωπο που πολλοί μπορεί να τον βρίζετε. Διότι αν γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα στην τουρκική οικονομία και σε λίγο ο Ερντογάν θα μαζεύει τα κομμάτια του, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που του κάνουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Πάτε να δείτε, ακούτε τώρα τι είπε σήμερα ο Ραβίνος ο Φριζής. Πάμε παρακαλώ. Ανοιχτή στους τουρίστες. Και εκεί πέρα ακριβώς λέει αυτή τη συγκεκριμένη επέσχυντη πρόταση ότι δεν δίνει, στα αγγλικά, I don't give a shit, όπως είπε, για το ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο Κεμάλ, έσφαξε Έλληνες. Κάτι τέτοιο δεν λέγεται. Κάτι τέτοιο δεν λέγεται. Όπως δεν λέγεται επίσης όλη αυτή η υποστήριξη υπέρ των Σκοπιανών στο θέμα της Μακεδονίας. Μάλιστα τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Κάτι τέτοιο δεν λέγεται. Είναι φυσικό ο λαός να έχει εκνευριστεί. Είναι πολύ φυσικό. Δεν λέγεται ακόμα και δεν υπάρχουν δικαιολογίες σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εκτός και αυτοί που θέλουν να δικαιολογήσουν έχουν τους δικούς τους σκοπούς. Αρπάξτε τα τώρα, κύριε Μποτάρη. Αυτός ήταν δεν συνήγορο... μπορείτε να πείτε ότι και αυτός είναι φασίστας. Συνήγορος υπεράσπισης είναι. Συνήγορος υπεράσπισης του... Τον κατηγορουμένο. Δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος λέει αυτό το οποίο λέει η κοινή λογική. Εγώ τον έπιασα για... Κύριε Μποτάρη, Εβραίος σας τα λέει. Ισραηλινός σας τα λέει. Δεν σας τα λέει ακροδεξιός, φασίστας. Γιατί κάτι τέτοιο υπονοήσατε όλοι οι δίθεν αριστερούλιδες. Οι τωρινοί δίθεν αριστερούλιδες, οι πρώην τεταρταβουσιανοί. Τελείωσαν τα παραμύθια, παιδιά. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιάννη Ουτουτζίδη, ο οποίος, Στέφανε, ο άνθρωπος, πρέπει να το γνωρίζεις, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πρόεδρος της ΟΝΕΔ του νομού Πέλλας. Έλα. Καλησπέρα, κύριε Ουτουτζίδη. Καλησπέρα, κύριε Μελωνάκη, ευχαριστώ πολύ που φιλοξενείτε στο δελτίο σας. Να είστε καλά, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν θα βγείτε πουθενά αλλού, μου το είπα το ίδιος δηλαδή, ότι παρακολουθείτε το δελτίο κάθε βράδυ. Για ένα μόνο σκοπό. Βεβαίως. Ότι λέει την αλήθεια. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, για κύριε πέστε Μελωνάκη, μου, γιατί σας διέγραψε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Κύριε Μελωνάκη, καταρχάς να αναφέρω ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε, εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση από το κόμμα ότι εγώ έχω διαγραφεί πέρα τις κοινοποίησεις που έκανε η ΟΝΕΔ ή ο πρόεδρος ΟΝΕΔ καλύτερα, ο κύριος Βέρδος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ένα σπίτι μου θα είναι πάντα η Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν, όπως θα παραείτε, όπως θα είναι και πάλι. Είτε είναι, είτε δεν είναι. Κύριε Τουτζίδη, βεβαίως. Μισό λεπτό, κύριε Τουτζίδη, θα ρωτήσει και θέλει να ρωτήσει και η Σοφία Παραδείς, πιθανόν και ο Χίος και κάποιοι άλλοι. Θέλω να δείτε όμως, Ορίστε, Στέφανε. Έχουμε να κάνουμε για τον κύριο Τζίδη. Δεν έχω εικόνα. Είμαι σε εκδήλωση για την γενοκτονία σήμερα στα γενικά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω, κύριο Τζίδη, σας παρακαλώ να ακούσουμε, να δούμε τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε την διαγραφή σας, τουλάχιστον όπως σας ικανοποίησε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Παρακαλώ. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και κάθε χρόνο οι ποντιακές οικογένειες, αλλά και αρκετοί ακόμη, τιμούν με την παρουσία τους εκείνες, τις 353.000 ψυχές που σφαγιάστηκαν και βιάστηκαν κάτω από τις εντολές
του Τούρκου Κεμάλ Ατατούρκ. Στο συμβάν, οι συγγενείς των ψυχών αυτών, γνωστοί, άγνωστοι, μαζεύτηκαν όλοι μαζί με τα παιδιά τους για να επαληθεύσουν ότι δεν έφυγαν άδικα και πως εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να τους θυμούμε, εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές για πάντα. Και βρέθηκε ένας αχαρακτήριστος στην δική μας κηδεία να βεβηλώσει με τον πιο ανήθικο τρόπο τους νεκρούς μας. Εύχομαι σε κανέναν συγγενή σας να μην βρεθεί ποτέ κανένας μπουτάρης για να κάνει κάτι παρόμοιο. Τέλος, θα ήθελα να ξανατονίσω πως η βία πάντα έχει αιτία. Σίγουρα είναι καταδικαστέα σε όποια μορφή και αν υπάρχει, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω του φέρθηκαν αξιοπρεπέστατα κιόλας. Μα αφού καταδικάσατε, κύριε Οτουτζίδη, τη βία. Κύριε Μιλωνάκη, δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα ζει πρωτόγνωρα πράγματα. Καταρχάς δεν υποκινούμε από κανέναν, δεν είναι ευθερέφωνο κανενός. Από όλα είμαι πατριώτης, πόλιος πατριώτης. Και θα είμαι μέχρι να γεράσω. Έτσι γεννήθηκα και όταν δώσει ο Θεός έτσι θα πεθάνω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αναφέρθηκα σε μεμονωμένες περιπτώσεις που είχε πήραν 5-6 άτομα τα οποία τραβούξαν ας πούμε τον Δήμαρχο. Μιλάω για τα χιλιάδες άτομα που ήταν εκεί πέρα. Που μόνο λεκτικά μίλησαν στον Δήμαρχο, γιατί ακόμη και αυτή την ημέρα εμείς θα φύγαμε στο ύψος μας. Παρά τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Δήμαρχος, όπως έκανε και πρόσφατα, και αναφέρει ότι θέλει να κάνει την Αγία Δημητρίου και μάλλον από εκεί, γιατί είπαν 130.000 Τούρκοι. Κύριε, θεωρώ κάποια πράγματα, τουλάχιστον είναι το προσωπικό μου πιστεύω αυτό. Δεν χρειάζεται, okay. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε με, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε. Okay. Είστε τώρα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, η Σοφία. Για τη δικαιολογία. Η Σοφία, καμία δικαιολογία δεν έχετε κάνει κανένα απολύτως παράπτωμα, τουλάχιστον εκ μέρους μου. Αυτή κύριε είναι η άποψή μου. Έχετε μετανιώσει, για το κείμενο που γράψατε. Η Σοφία, η παραδείση. Νιώθετε ότι σας έχει αδειάσει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία όντως δεν έχει κάνει καμία κοινοποίηση, δεν έχει αναφερθεί στο όνομά μου σε κάτι. Μεμονωμένα έκανε η ΟΝΕΤ και μάλιστα πέρα από το site. Δεν έχω ενημερωθεί εγώ προσωπικά για κάτι. Η ΟΝΕΤ τώρα είναι το διαφορετικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, για να ξέρουμε. Ορίστε. Εσείς, η ΟΝΕΔ είναι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει ότι η ΟΝΕΔ έβαλε την ανακοίνωση και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση. Άλλωστε, κοιτάξτε, κύριε Τουτσιδί, το καταστατικό από ό,τι γνωρίζω είναι ακόμα και η Νέα Δημοκρατία να σας διαγράψει. Θα πρέπει να σας καλέσει να αιτιολογήσει την άποψή σας. Το αρμόδιο όργανο ή το πρόσωπο θα πρέπει να σας καλέσει. Εσάς δεν σας κάλεσαν, δεν σας πήραν τηλέφωνο. Προς στιγμή δεν έχω καμία ενημέρωση. Ούτε από τον πρόεδρο Τσονέρ. Έχουν περάσει σχεδόν 4 μέρες. Δεν σας πήρε κανένας τηλέφωνο να σας πει γιατί το έγραψες ή αν θέλεις να πεις το δικό σου επιχείρημα. Όχι, λέει. Όχι. Απλά εσείς είδατε σήμερα την ανακοίνωση, λέτε. Λοιπόν, μάλιστα. Ο κύριος πρόεδρος Τσονέρ προφανώς. Για την ακρίβεια. Ποια είπατε? Για την ακρίβεια λέω μου τη στείλανε κάποιοι φίλοι μου και την ανακοίνωση. Α, σας κάθε... Εσείς τώρα... Ωραία. Εσείς λοιπόν πώς αντιδράσετε σε αυτό? Πιστεύετε, έχετε αδικάσει, πιστεύω, λέτε ότι δεν έχετε μετανιώσει, ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία, η ΟΝΕΔ σας διαγράφει χωρίς καν να σας καλέσει και να σας ενημερώσει, τι θα κάνετε? Ακούστε λίγο. Δεν θα απολογηθώ για καμία μεμονωμένη κοινοποίηση η οποία έγινε. Γιατί με τον πρόεδρο και προμηνών είχαμε πάλι κάποιες αψιμαχίες. Εφόσον δεν έχω ενημερωθεί εγώ από το κόμμα μου, παραμένω. Άρα λοιπόν αυτό που μένει, κύριε Τουτζίδη, Στέφανε, θες να κάνεις κάποια ερώτηση στον πρόεδρο της ΟΝΕΔ Πέλλας? Πάντως, συγγνώμη Στέφανε, κάποιοι λένε ότι λάθος κόμμα διαλέξετε, κύριε Τουτζίδη. Στέφανε, θες να κάνεις κάποια ερώτηση? Δεν είμαι εκεί για να μπορέσω να μπω στη συζήτησή σας. Εντάξει, ωραία. Μία ερώτηση θέλεις? Επειδή βλέπω έναν άνθρωπο, όπως είναι ο κύριος Τουτζίδης, έναν άνθρωπο... Δεν ακούτε? Όχι, δεν μπορώ να σας εκδήλωση. Δεν ακούω γιατί είναι σε εκδήλωση. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τουτζίδη. Να είστε καλά.
Λοιπόν, Μιλωνάκη, κάτι τελευταίο. Θέλω να κάνω μια επισήμανση. Σας ακούμε. Όπως ο Πόντος, έτσι και η Μακεδονία, στον ομό μου, γιατί ο ομός μου έχει αρκετά παλικάρια, είναι ένας ομός ο οποίος έχει αρκετούς αγωνιστές οι οποίοι πέσανε στο Μακεδονικό. Ντόπιους, Πόντιους ή και από άλλα μέρη του κόσμου, της Ελλάδος, συγγνώμη, έτσι. Θέλω να τιμήσουμε και αυτούς. Γιατί και αυτοί ανήκουν στις δηλώσεις του κυρίου Μπουτάρη. Για μισό λεπτό. Και αυτοί ανήκουν στις δηλώσεις του κυρίου Μπουτάρη, αλλά τώρα μου δίνει το δικαίωμα. Διότι η Νέα Δημοκρατία δέχεται το γεωγραφικό προσδιορισμό με το όνομα Μακεδονία. Και εσείς ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μιλωνάκη, επειδή ήμουνα ο πρόεδρος που υποδέχτηκε τον κύριο Μητσοτάκη εδώ και μάλιστα που γράφτηκε όλο τον κόσμο, παρακαλώ να υπάρχει λίγη υπομονή προς αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως να ξεκαθαρίσω ότι αν η θέση κάποια στιγμή του κόμματος δεν θα είναι αυτή που στηρίζω εγώ ιδεολογικά. Δηλαδή ποια στηρίζετε, όχι Μακεδονία. Ορίστε. Εσείς στηρίζετε το όχι Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική, είναι μόνο Ελλάδα και είναι αντιαφραγμάτικη. Άρα καλά είπε η Σοφία η Παραδείση, κύριο Τουτζίδη μου. Yeah. Σε λάθος κόμμα είσαστε. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Είναι αδιαπραγμάτευτο, μπράβο σας. Και μάλιστα είμαι ο μοναδικός και ο πρώτος πρόεδρος πανελλαδικά που κοινοποίησε πριν ακόμη κοινοποίησει οποιοδήποτε για τη Μακεδονία, κύριε Μητσοτάκη. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Απομακρυνθείτε από αυτό το κόμμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος σας εκτιμά απεριόριστα και σας το είπε και στο τηλέφωνο. Διότι είστε ένας επιχειρηματίας, νέος άνθρωπος και είναι κρίμα να μπλέκουμε με αυτούς οι οποίοι έχουν ξεπουλήσει και ετοιμάζονται να δώσουν τα πάντα και την ψυχή τους στο διάβολο για μια παλιοκαρέκλα. Για μια παλιοκαρέκλα. Κύριε Μιλωνάκη, θα πω να καταδικάσω ξανά τη βία όπου και αν υπάρχει αυτή. Μην δικαιολογήστε. Ούτε τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ ντροπή. Μην δικαιολογήσετε. Είστε που έχει ανάγκη ο κόπος. Την έχετε καταδικάσει από την αρχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στέφανε, θέλετε να πεις κάτι. Όχι, τι να πω. Εγώ άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος πρεσβεύει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είναι δεξιός πολίτης, δεξιός νοικοκύρης. Ένας πατριώτης. Είναι σκληρός πατριώτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως μπορεί να είμαι και εγώ σκληρός πατριώτης. Έναν δεξιό πολίτη που δεν μπορεί να έχει σχέση με καμία Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη και του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη. Και επειδή με παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι κομματάρχες και αυλικοί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη και όχι της Νέας Δημοκρατίας της δεξιάς, θα τους έλεγα το εξής. Να μην τολμήσουν να με ξαναπάρουν τηλέφωνο, γιατί θα πάω στο σπίτι τους και εκεί στον εργασιακό τους χώρο που είναι και θα τους φτύσω. Δεν έχει καμία σχέση υπάρχει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και πιο εύκολος δρόμος, Στέφανε. Μη σηκώνεις το τηλέφωνο. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Τώρα ψάξουμε να το βρούμε. Κυρία Παραδείση, εγώ δεν είμαι ο πλέον δημοκρατικός Έλληνας πολίτης και το γνωρίζετε. Καλά, δεν είναι και τιμητικό αυτό που είπες. Πάμε να πούμε στη θέση των ανθρώπων που ήταν μπροστά στο κουτάρι. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας όμως, Στέφανε, και σε έναν άλλον. Γιατί εγώ δεν καταδικάζω τη βία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε που το λέω. Πάμε, και ωραία. Το λέω ανεξάρτητα από το δελτίο. Άποψή σου είναι αυτή, ναι, ναι. Εμείς από εδώ, εμείς από εδώ έχουμε πάρει. Ωραία. Εγώ δεν την καταδικάζω. Ελπίζω να ισχύει και όταν την έχεις. Ναι, ναι. Συμφωνώ, Στέφανε, συμφωνώ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ο καθένας έχει την άποψή του. Συμφωνώ, εγώ σέβομαι. Που θα τον λένε γραμμές στη θάλασσα εγώ. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Όχι τέτοιες ιστορίες εμάς, στους Έλληνες, στη θάλασσα. Πάμε να... Έφυγα. Ωραία. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιάννη. Άντε να πούμε, γιατί θα τελειώσει η ιστορία με τους αριστερούλιδες και τους καφιέδες και τους πρακτοράκους. Πάμε να πούμε την μεταφορικά όλα αυτά. Στέφανε. Πάμε να πούμε. Μεταφορικά, βέβαια. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο. Πάμε στην Κοζάνη. Πάμε στην Κοζάνη. Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιάννη Σιδετζίδη. Τον υποψήφιο πρόεδρο της ΝΟΔΕ Κοζάνης. Κύριε Σιδετζίδη, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Και εσείς από ό,τι μας είπατε και μας εξομολογηθήκατε, παρακολουθείτε, είστε θειασότης του Δελτίου, τα βράδια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα με εσάς τι έγινε. Εσείς καταρχάς τα βάλατε με το δήμαρχο το δικό σας εκεί πέρα, το δήμαρχο τον κύριο Ιωαννίδη, το δήμαρχο Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, εγώ δεν τα έβαλα με τον Δήμαρχο Κοζάνης μόνο, ναι. Τα έχω βάλει με τον οποιοδήποτε και ειδικά για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει αμαυρώσει την εικόνα των ποντίων. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων, 19 Μαΐου, να κάνει ταυτοχρόνως και μία εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με κάτι περίεργος. Μισό λεπτό. Είπατε Τούρκο, τον είπατε Τούρκο, συμμορήτη και γλύφτη. Ποιον, τον Μπουτάρη ή τον Δήμαρχο, τον κύριο Ιωαννίδη? Τον Μπουτάρη. Τον Μπουτάρη. Άρα ο Μπουτάρης, κατά την άποψή σας, είναι Τούρκος, συμμορήτης και γλύφτης. Τούρκος σημαίνει, να μην πω τη βρισιά, όχι Τούρκος, Τούρκος. Δεν ήθελα να πω την άλλη λέξη, δεν μπορώ να την πω δημόσια. Και τον είπα Τούρκο, όταν αποκαλεί Τούρκους τους Φώτιους. Μάλιστα. Όταν αποκαλεί Τούρκους τους Φώτιους ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, θα τα ακούσει. Ωραία. Για ποιον είπατε ότι αν αυτός είναι πόντιος, εγώ είμαι από τη σκάλα Λακωνίας? Για τον Δήμαρχο Κοζάνης. Γιατί τι έκανε ο Δήμαρχος Κοζάνης? Δεν είναι κακό. Όχι, τι σας έκανε εσάς ο Δήμαρχος Κοζάνης? Εμένα προσωπικά δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Τι, ναι, αλλά γιατί τον είπατε έτσι? Γιατί το χαρακτηρίσατε. Γιατί το χαρακτηρίσατε. Πήρε θέση υπέρ του Μπουτάρη. Γιατί αυτός μας χαρακτηρίζει φασίστες όταν τα χρόνια. Αλλά για μένα φασίστας είναι αυτός ο οποίος καίει τα καταστήματα, αυτός ο οποίος διοπραγεί κατά αυτόν πολιτών κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς φασίστες. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε τώρα, ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία? Εγώ ανήκω στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς. Γιατί ήσασταν υποψήφιος? Γιατί τώρα θα σας πει η Παραδύση πάλι, όπως και στον κύριο Τουτζίδη. Λάθος κόμμα έχετε διαλέξει, ρε παιδιά. Δεν έχω διαλέξει καθόλου λάθος κόμμα. Ο φίλος του εχθρού μου είναι φίλος μου. Εμείς είμαστε αντιαριστεροί. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αντιαριστερή. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι ελεύθερο κέντρο. Είναι... Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία και όταν του ΣΥΡ της αριστεράς, ο εχθρός είναι η Νέα Δημοκρατία, είμαστε και εμείς εκεί. Είμαστε στον ευρύτερο χώρο της φιλελεύθερης παράταξης. Μάλιστα. Τι βλέπετε να γίνεται κάτι? Για να το, για να το ξανασκεφτείτε. Λίγο πενταμένα. Μπαίνει ποιος φιλελεύθερος. Τι είπες, Στέφανε? Ποιος φιλελεύθερης παράταξης? Ποια φιλελεύθερη παράταξη, αγαπητέ μου κύριε, που είστε και από τη σκάρα Λακωνίας, από ό,τι άκουσα? Όχι, δεν είναι. Πόντιος είναι. Πόντιος είναι άνθρωπος. Είναι πόντιος. Λέει, Στέφανε, ότι αν ο Δήμαρχος, είδες, δεν το άκουσες καλά. Αν ο Δήμαρχος, ο οποίος Κοζάνης, ο Ιωαννίδης, ο οποίος υπερασπίζεται τον Μπουτάρη, είναι πόντιος, αυτός είναι από τη σκάρα Λακωνίας. Καταλαβαίνεις. Και τι δουλειά έχεις να ανακατεύεις, ρε, εσύ, σαν τετσίδι τη σκάρα Λακωνίας? Σε πειράζει, ρε παιδί μου. Βγάζει παλικάρια. Δεν είπε αυτό. Εντάξει, το κάνει το μικροστικά, ρε. Εντάξει, να κατάξει όλα. Ο φιλελευθερισμός. Ποιος φιλελευθερισμός, μωρέ? Τι δουλειά έχει η δεξιά με το φιλελευθερισμό? Τι δουλειά έχει η δεξιά με το φιλελευθερισμό? Επιτέλους επιλέξτε κόμμα. Επιλέξτε κόμμα. Ή είστε με τη δεξιά ή είστε με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει δεξιά στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, κύριε Σαντετσίδη. Φύγε από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δεν έχεις καμιά δουλειά εκεί. Δεν ακούγεται καθαρά. Δεν ακούγεται, εντάξει, εντάξει. Πολύ καθαρά, δεν ακούγεται πολύ ελληνικά. Δεν μιλάω σλάβικα. Καλά, δεν ακούγεται καθαρά, Στέφανε, γιατί είναι στο τηλέφωνο, γι' αυτό. Εντάξει. Έχετε νευρικότητα, δεν ακούγεται καθαρά. Δεν άσε την νευρικότητα τώρα και ας τα παραμύθια σε μένα, στον Τετσίδη. Ας τώρα πάντα πεις στον δήμαρχό σου, όχι σε μένα. Άντε τώρα. Λοιπόν. Με τη Νέα Δημοκρατία και τη φιλελεύθερη και του... Ποια φιλελεύθερη, ρε? Είσαι δεξιός, δεν είσαι. Δεν ακούγομαι καλά, ε. Πάρε το μηδέν. Λοιπόν, κύριε Συντεζίδη, σας ευχαριστούμε τώρα, γιατί... Είναι ακόμα στην εποχή του μηδέν. Δεν ακούγεται καλά, προφανώς δεν έχει... Και τους παρατήσαν όλους μόνους τους. Λοιπόν... Αυτός είναι ο πατριωτισμός, αυτός είναι ο δεξιός. Κύριε Συντεζίδη, λέει ο Στέφανος ο Χίος... Έκλεισε το τηλέφωνο, ωραία. Λέει ο Στέφανος, λέει ο Στέφανος ο Χίος ότι δεν είσαστε στο σωστό χώρο εκεί που βρίσκεστε. Δεν είναι δυνατόν να είστε δεξιός πατριώτης και να είστε με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είπε. Άντε να φτιάξουμε και ο κύριος Μητσοτάκης είναι... Ήρθε και μας βρήκε. Και παιδί ήρθε. Ναι, ήρθε και σας βρήκε, αλλά είναι πρόεδρός σας τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν είναι τον τεχνάζονται πρόεδρο, τον πειθαρχούμε στις στρατηγικές του και τις απόψεις του.
Έχουμε υπηρετήσει από τον Ντέβερ μέχρι και τον Μητσοτάκη. Ο κάθε πρόεδρος έχει τη στρατηγική του, αλλά ο χώρος είναι ένας. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Στεζηδής. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στεζηδής. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Okay. Και όχι και πιο κοντά, αυτοί οι οποίοι είναι δίπλα σας. Και τον Γκέμπελς. Μάλιστα. Όχι μόνο. Τον Γκέμπελς, μόνο. Τον Έβερ. Τον Έβερ, τον Έβερ. Όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, Στέφανε. Εντάξει, Σταράκη, τι εντάξει. Ο Έβερ ήταν χειρότερος από τον Γκέμπελς. Για πάμε τώρα. Δεν λέμε για τον πρόγονο, βρε άνθρωπο. Στέφανε, για τον πρόεδρο. Οι τρεις οι οποίοι συνελήφθησαν για την επίθεση, νομίζω ότι το ρεπορτάζ σου λέει ότι, έτσι, το είπαμε κι εμείς, τιμωρήθηκαν. Μας ακούς, Στέφανε? Τι τιμωρήθηκαν? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Επειδή είδαμε τα πλάνα και εγώ, πιστέψτε με, ανέβασα στο μακελιό.gr 30 βίντεο και είδα καρέ-καρέ όλα τα βίντεο. Τα μόνα αδικήματα τα οποία προέκυπταν αντικειμενικά, και ο κ. Σταυριανάκης είναι ένας έμπειρος ποινικολόγος που θα μπορούσε κάλλιστα να κάθεται είτε στην πλευρά του υπερασπιστή είτε στην πλευρά της πολιτικής αγωγής. Αυτό το οποίο είδα εγώ ήταν φθορά δημόσιας περιουσίας, δηλαδή το σπάσιμο στον παρμπρίζ του αυτοκινήτου, το δημοτικού αυτοκινήτου του κ. Μπουτάρη. Είδα εξυβρίσεις. Είδα έργο εξύβριση. Έτσι. Σωστό. Έργο εξύβριση, κύριε Σταυριανάκη. Αν κάνω λάθος, κάπου διορθώστε με. Ναι. Έτσι. Και είδα και έναν κύριο με το παιδάκι του, ο οποίος επίσης προέβη σε έργο εξύβριση και προσπάθησαν να το αποδώσουν ξυλοδαρμό. Και επίσης είδαμε έναν άνθρωπο να σπάζει με το χέρι του και να τραυματίζεται και να πηγαίνει στο νοσοκομείο το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου του κυρίου Μπουτάρη και έναν από τους διαδηλωτές που όντως χτύπησε με κλωτσιά τον κύριο Μπουτάρη. Αυτό έγινε ακριβώς. Για αυτά δικάστηκαν. Και είδαμε και δύο ακόμα ανθρώπους να του πετάνε κάτι τουλούπες και κάτι κρέπες σοκολάτα στο κεφάλι. Δεν είδα κάτι άλλο εγώ. Ούτε να τον γροφοκοπήσει, ούτε να τον χτυπήσει. Όχι, αυτά είδα εγώ. Μα γι' αυτό δικάστηκαν, Στεφάνη. Γι' αυτά δικάστηκαν. Αυτά όλα επέφεραν ποινές από 14 μήνες έως 21 μήνες. Και ένας ακόμα που του έριξαν την κοιλίδα, του έριξαν την σταγόνα της κλοπής. Ότι δηλαδή μετά από την διαδήλωση πήγε και έκλεψε ένα ακνεοπωλείο. Αυτό, αν θέλουμε, το πιστεύουμε. Μάλιστα. Και επίσης είδα, Αντώνη, κάτι το οποίο μου δημιούργησε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν μόνοι τους στο δικαστήριο, χωρίς να πάει να τους υπερασπιστεί ή να τους βοηθήσει κανένας. Και αναγκάστηκαν και λύγησαν. Άλλοι έκλαψαν, άλλοι είπαν μετανοούμε και άλλοι είπαν ζητάμε συγγνώμη. Για μένα αυτό δεν ήταν μια καλή εικόνα. Αυτό το οποίο, Σοφία, νομίζω έγινε ήταν ότι όλος ο κόσμος έπεσε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση η μεγάλη είναι ότι τα βάλανε μερικοί με τον Ψωμιάδη, Σοφία, με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, τον πρόεδρο του Λαϊκού Προσαγγελμού. Αν ζητήσει να πει στο δικαστήριο συγγνώμη, ήταν άλλο πράγμα. Δεν παρμηνεύουμε τώρα και θεωρούμε ότι είναι και λάθος. Το να ζητά τώρα στο δικαστήριο συγγνώμη για μια κίνηση που να έχει. Εντάξει, ζήτησα συγγνώμη. Εντάξει, είναι και το θυμικό, είναι και η οργή, είναι και η αγανάκτηση εκείνη τη στιγμή που πολλές φορές κάνει. Αλλά δεν ήταν τα ακροδεξιά στοιχεία, τα φασιστοειδή. Δεν βάζουμε ταμπέλες. Εγώ δεν είδα κανένα ακροδεξιό σκληρό εκεί πέρα. Δεν βάζουμε ταμπέλες. Εγώ δέχομαι αυτό. Εγώ επισημαίνω αυτό που λέει η κυβέρνηση, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές από βουλευτές και από υπουργούς και τώρα τελευταία από τον κύριο Φίλη που έλεγε τι κάνουν τα παιδιά. Μια ακτιβιστική ενέργεια. Και εγώ επαναλαμβάνω. Τι έκαναν τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Μια ακτιβιστική ενέργεια. Πάντως αυτό που έχω να πω εγώ και θα τα πει σε λίγο και ο κύριος Κώστας Πλεύρης που θα τον έχουμε κοντά μας είναι ότι ο κύριος Μπουτάρης δεν είναι, κύριε Καρανίκα, ο αριστερός. Ούτε ο προοδευτικός, όπως θέλει να το παίξει σήμερα, είναι ένα από τα αμέλη της 4ης Αυγούστου που ίδρυσε το 1960 ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Μαζί με τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, που το 1973 ενετάχθη στη 4η Αυγούστου, μαζί με τον Κώστα τον Κιλτίδη, μαζί με άλλους. Μπορώ να σας επαριθμίσω πολλούς. Αυτά, παιδιά, για να τα λέμε όλα. Τα πράγματα και τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε για αυτό το θέμα, Σοφία, Σπύρο, Στέφανε, Περικλή? Όχι, έτσι. Για το θέμα του Μπουτάρη και πολύ ασχοληθήκαμε. Ακριβώς, και πρέπει να συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Στέφανε, όπως είπαμε και χθες, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί παραμένουν έτσι. Η εισαγγελία της Τουρκίας είπε όχι για τρίτη φορά. Άρα λοιπόν
Πώς βλέπεις και αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω απασχολεί και την εφημερίδα, καθημερινά. Κοίταξε, Αντώνη, μια εικόνα είναι ισούται με χίλιες λέξεις. Έτσι. Αυτή την εικόνα που βλέπουμε και την οποία παρακολουθούν οι Έλληνες πολίτες είναι μια εικόνα που προσπαθεί να δημιουργήσει στην ελληνική κοινή γνώμη τρόμο. Τρόμο, φόβο, και προσπαθούν να μετρήσουν οι Τούρκοι δημοσιοποιώντας τέτοιες εικόνες και τέτοια πλάνα, διότι αν είναι στην κινηματογράφηση χθες, η οποία έγινε στα δύο λεωφορεία τα οποία έφερναν, και κοιτάξτε να δείτε τις εικόνες, έτσι. Είναι σαν αυτές τις εικόνες που έφτιαχνε ο Ίσης όταν έκοπε τα κεφάλια των χριστιανών. Βλέπουμε χωροφύλακες, γιατί στρατοχωροφύλακες είναι αυτοί. Στρατοχωροφύλακες, ναι, ναι, στρατοχωροφύλακες. Χωροφύλακες, δεσμοφύλακες. Ναι, ναι, ναι. Των τουρκικών φυλάκων ασφαλείας. Τους βλέπουμε ατσαλάκωτους, άψογους, γαλάζια καπέλα, στολές που δεν προκαλούν, φανταχτερές βέβαια στολές και πάντα το σήμα της ημισελήνου στο μπράτσο. Και βλέπουμε άψογους, καλοσυνδεδεμένες στολές για να δημιουργούν την εντύπωση ενός σωστού, άψογου, ατσαλάκωτου σοφρονιστικού συστήματος στην Τουρκία με δύο στρατιωτικούς οι οποίοι είναι ένοχοι πριν ακόμα τους απαγγελθεί το κατηγορητήριο. Τρόμος. Ώστε να περάσουν τα μηνύματα τρόμου, φόβου. Και έρχεται το ίδιο. Και κρατώντας τα μπράτσα με τα χέρια ανίδες σταυρωμένα, με τα δάχτυλα σταυρωμένα. Και με τα χέρια βέβαια με τις χειροπέδες. Έτσι, δύο ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα σε ξένο έδαφος. Δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να περάσουν δύο πόντους, αν θέλουμε να το πιστέψουμε. Γιατί δεν πέρασαν ούτε πόντο, Στέφανε. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Ελληνικό έδαφος. Αν ποτέ τους δούμε και έρθουν εδώ, τότε θα ανοίξουν τα στόματά τους και θα πούν τι ακριβώς συνέβη. Ωραία. Τώρα δεν μπορούν και να μιλήσουν. Έτσι, λοιπόν. Εντάξει. Στέφανε, πώς βγαίνει αύριο η εφημερίδα? Τίποτα. Η μεγάλη αποκάλυψη έρχεται από σένα στη σελίδα 9. Εμείς με το που είδαμε το άρθρο σου, προσπαθούμε να στοιχειοθετήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή ιστορικά με στοιχεία όλα αυτά τα οποία και μαρτυρίες όλα αυτά τα οποία γράφεις. Θα τα ακούσεις σε λίγο. Θα τα ακούσεις σε λίγο και εσύ εδώ από τον Κώστα τον Πλεύρη. Εγώ θα φέρω και τον ιδρυτή του κόμματος εδώ. Θα παρακολουθήσουμε το δελτίο για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις κατάλληλες προσθέσεις. Ότι ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ένα από τα στελέχη της 4ης Αυγούστου, μεγαλοχήτωνας και μέλος της νεολαίας του Ιωάννου Μεταξά. Μαζί με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και πολλούς ακόμα. Τον Κώστα Κιλτίδη. Πώς, πολύ. Βεβαίως και τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έχει δώσει πολλές φορές. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε τη μουσική. Λοιπόν, να το βουλώσουν στο Μαξίμου και να ακούσουν το δελτίο. Και να σταματήσουν αυτά που κάνουν. Δηλαδή, παλεύουν με τα στελέχη τους, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ακούω, με κάτι στρούμπους, με κάτι τύπους περίεργους, να δημιουργήσουν προβλήματα σε ένα κανάλι το οποίο λέει την αλήθεια. Λοιπόν, να το βουλώσουν και να σταματήσουν στο Μαξίμου. Γιατί έχουμε πολλά ράματα για τη γουνά τους. Πολλά ράματα. Θα βγαίνουνε, Στέφανε, ένα-ένα. Μουσολίνι, κύριε Μιλωνάκη, από τον αναρχοσοσιαλισμό ξεκίνησε. Έτσι. Και τον εκκρεμάσανε γυροπόδαρα από το καμπαναριό. Τον είχε στην εφημερίδα. Ο Τσίπρας. Μαζί με τη γυναίκα του. Τον είχε πρωτοσέλιδο σήμερα. Λοιπόν. Να τον κρεμάσανε από το καμπαναριό, τον ομοειδεάτη του. Μαζί με την γυναίκα του. Σταγόνα, σταγόνα. Το μαρτύριο της σταγόνας. Όλοι θα περάσουν αφού βγαίνει ο κύριος Τούμπος και μιλάει για φασιστοειδή σε τούτο εδώ το κανάλι και τούτο εδώ το δελτίο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Αυγής, έναν που θα βρίσκω, θα τον κρεμάω στα μανταλάκια. Θέλετε να μου κάνετε τους αριστερούριδες προβεστικούλιδες και να πείτε ότι εμείς είμαστε οι κακοί ακροδεξιοί? Θα σας πω ποιοι είναι. Έναν. Πρώτος λοιπόν ο κύριος Μπουτάρης. Μέλος, στέλεχος της 4ης Αυγούστου. Παρεΐτσα με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Παρεΐτσα και κάτω υπό τα διαταγάς του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Πάρτε το πρώτο. Θα ακολουθήσουν και άλλα στη συνέχεια. Έχει πάρα πολλά το καλάθι. Θα πιάνω και θα πετάω. Γελάει ο Στέφανος. Ναι, το πήρε το πρώτο. Αυτό μπορεί να είναι και προς τιμή του, ε. Στην 4η Αυγούστου ήταν πολύ προσβλητική και για τον Μιχαλονιάκο και για τον Πλεύρη. Κάποιοι θέλανε να περάσουν και δεν θέλουν να περάσουν σαν προοδευτικοί αριστεροί. Δεν θα τους γίνει το χατήρι. Θα πάνε εκεί που πρέπει να πάει ο καθένας. Τα ψέματα τελείωσαν, Στέφανε. Και εγώ μια κουβέντα θα πω τελευταία και θα σας αφήσω να συνεχίσετε ήρεμα.
ότι την προπαγάνδα και την ιστορία του συμμορητισμού στην Ελλάδα με απόλυξη το Γράμμο και το Βίτσι την ξέρουμε πολύ καλύτερα από εσάς. Και την έχουμε διαβάσει πολύ καλύτερα από εσάς. Καλά τους λες. Εντάξει, και θα πω και στο... καλύτερα από η μοίρα του Μητσοτάκηδων, η μοίρα των Μητσοτάκηδων, όπως του πατέρα του, είναι η αποστασία. Σήμερα την αποστασία θα τη ζήσει ο Μητσοτάκης από τον ίδιο του τον Ανιψιό, τον Κώστα τον Μπακογιάννη, ο οποίος Αντώνη, όσο δεν βάζει τον Μπακογιάννη στη θέση του, θα τον βρει μπροστά του. Ο οποίος σημνεί όπου σταθεί και που βρεθεί την κυβέρνηση του Βουνού, την κυβέρνηση του Σβόλου, την κυβέρνηση του Μαξίμου τη σημερινή, του Τσίπρα και βέβαια τον Μάντακα, ο οποίος ήταν και υπουργός άμυνας τότε, δηλαδή τον Πάνο τον Καμένο. Πάρτε τα όλα, πάρτε τους, γιατί σήμερα πολύ σωστά έγραφε ο Παπαχελάς για συμμορητό πόλεμο. Ναι, ο δεύτερος γύρος είναι τώρα. Αν νομίζουν μερικοί ότι θα κάτσουμε να μας φάνε με τα χωσοροκούτια, που λέει και ο Καρατζαφέρης, είναι πάρα πολύ γελασμένοι. Πάρα πολύ γελασμένοι. Είμαστε πολύ σκληροί για τα δόντια Αμερικών. Και ας λένε ό,τι θέλουν και ας κάνουν. Ας χοροπηδάνε. Μη μεγαλώσει ο Ρουβίγωνας μόνο, γιατί τώρα λοιπόν, είναι ακόμα μωρό. Ναι. Να είσαι καλά, Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Με αυτό βγαίνει η εφημερίδα αύριο, λοιπόν. Ναι. Ο Μπουτάρης στην 4η Αυγούστου του μεταξά αγκαλιά με τον Μιχαλολιάκο, τον Πλεύρη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι και αύριο η εφημερίδα. Το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Θα διαβάσει ένα θέμα το οποίο δεν θα το ξέρει προφανώς ο περισσότερος κόσμος για να μορφωθεί. Πόρας, παρακαλώ. Είναι τιμητικό όμως για τον Μπουτάρη. Είπαμε, είναι προσβλητικό για τον Μιχαλολιάκο, τον Πλεύρη και όλους τους εν ζωή πατριώτες. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά τιμητικό για τον Μπουτάρη. Για τον Μπουτάρη είναι τιμητικό. Τιμητικό θα ήταν αν είχε. Για τον Μπουτάρη είναι τιμητικό, Στέφανε. Μάλιστα. Διαφωνώ. Να είσαι καλά, Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ.